κάνετε? Μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Σήμερα είμαι εδώ μαζί με τον Τζίμπο, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και κάποιος άλλος. Γεια σας. Παιδιά, η Ελένη, τη θυμάστε? Σήμερα θα κάνουμε μια σκησούλα για τους μικρούς μας φίλους. Τα μωράκια μας. Στο ηλικιακό επίπεδο που είναι για να μπουσουλήσουνε. Μετά τους 6 μήνες ζωής, ξεκινάνε τις πρώτες προσπάθειες για να μπουσουλήσουνε. Οι γονείς από το σπίτι μπορούν με τη μορφή παιχνιδιού να κάνουν κάποιες πολύ απλές ασκησούλες με το μωρό τους, έτσι ώστε να γυμνάσουμε σιγά σιγά τα γονατάκια μας και να αρχίζουμε να τα δυναμώνουμε για να φτάσουμε στο επίπεδο του να μπουσουλήσουμε. Σήμερα η Ελένη και ο Τζίμπο θα μας βοηθήσουν για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Ο Τζίμπο είναι το δικό μου μωρό και η Ελένη θα είναι βοηθός μας για να βοηθήσει το μωρό μας να μπουσουλήσει. Μπορούμε να είμαστε στο σπίτι και η μαμά να ακουμπήσει σε ένα μαλακό κάτω έδαφος, να έχουμε βάλει μία κουβερτούλα ή αν έχουμε τα χαλιά μας τώρα, μπορούμε να ακουμπήσουμε το μωρό κάτω, μπρούμητα, και η μαμά να είναι πίσω ακριβώς. Από την απέναντι πλευρά μπορεί να είναι ο μπαμπάς ή ένα αγαπημένο πρόσωπο του μωρού, κρατώντας στο χέρι του ένα αγαπημένο παιχνίδι του μωρού. Αυτό μπορεί να είναι μουσικό όργανο που κάνει έναν ήχο, μπορεί να είναι μια αγαπημένη μπάλα, μπορεί να είναι ένα αγαπημένο αρκουδάκι. Και με στόχο αυτό το αγαπημένο παιχνίδι του μωρού και διάφορους ήχους που μπορεί να βγάλει ο γονιός από την απέναντι πλευρά για να ξυπνήσει το ενδιαφέρον του μωρού, όπως, για δείξε μας Ελένη, που, τσα, το μωρό θα προσπαθήσει να φτάσει από εδώ που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά για να πάει κοντά στο αγαπημένο του πρόσωπο ή για να πάει κοντά στο αγαπημένο του παιχνίδι. Όμως, πώς θα γίνει αυτό στους πρώτους μήνες της ζωής του μωρού? Λυγίζουμε τα γονατάκια του μωρού και ακουμπάει η μαμά τις παλάμες στις πατουσίτσες. Έτσι όπως είμαστε, κάνουμε εναλλάξ κινήσεις, να λυγίζουμε και να τεντώνουμε τα ποδαράκια, λυγίζουμε και τεντώνουμε. Μετά από πολλές φορές που θα το κάνουμε αυτό, σταματάμε. Το μωρό όμως έχει συνηθίσει αυτή την κίνηση και σιγά σιγά θα νιώθει σαν αντίσταση τις παλάμες μας στις πατουσίτσες του και θα κάνει μια ελαφριά κίνηση για να σπρώξει με την πατουσίτσα του το χέρι έτσι ώστε να τεντώσει όλο του το σώμα. Αν αυτό δεν γίνει, συνεχίζουμε να αλλάξει τις κινήσεις μας και σταματάμε. Όντας λυγισμένα τα πόδια του μωρού και φέρνοντας αντίσταση χωρίς να σπρώχνουμε με τις παλάμες μας τις πατουσίτσες του, το μωρό σιγά σιγά με το ένα του πόδι θα σπρώξει την παλάμη μας και θα προσπαθήσει να τεντωθεί, να πάει παρακάτω. Τις πρώτες φορές δεν ξέρει πώς να κινήσει τα χέρια του και τα χέρια του έχουν πλακωθεί από το σωματάκι του και είναι από κάτω. Βοηθούμε το μωρό βγάζοντας τα χέρια του και βάζοντάς τα μακριά και μπροστά. Επαναλαμβάνουμε το λύγισμα στα ποδαράκια του και σταματάμε με λυγισμένα ποδαράκια. Τότε σπρώχνει ξανά στην αντίσταση που βλέπει στα χεράκια μας τις πατουσίτσες του και πάει πιο μακριά. Συνεχίζοντας αυτή την κίνηση, φορά τη φορά, το μωρό θα μιμητικά από την προηγούμενη φορά θα ξέρει ότι πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση για να φτάσει πιο μακριά στο γονιό ή στο αγαπημένο του παιχνίδι. Κάνοντας αυτό, κάθε μέρα μια φορά, με κάποιο αγαπημένο παιχνίδι, με το γονιό απέναντι να κάνει διάφορες κινήσεις ή ήχους παράξενους που αρέσουν στο μωρό, θα δούμε ότι σιγά σιγά δυναμώνουν τα γονατάκια του και σιγά σιγά πάμε στο στάδιο του μπουσουλήματος. Προσπαθήστε το κι εσείς και θα έρθω την επόμενη εβδομάδα για να κάνουμε μια νέα σκησούλα για τα μωρά μας. Από εμένα, την Ελένη, και το Τζίμπο. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά. Γεια. Yeah.